Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας ανακοινώσουμε το Επιμελητήριο Κοζάνη σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Σερβίων την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση των Εμπορικών Συλλόγων του νομού Κοζάνης. Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερβίων θα γίνει η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση όλων των Εμπορικών Συλλόγων του νομού. Στόχος της διοίκησης του επιμελητηρίου είναι καταρχήν να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι σε συνεργασία με το επιμελητήριο και να κάνουμε μια συζήτηση και μια καταγραφή των προβλημάτων του εμπορικού κόσμου και να δώσουμε και απαραίτητες λύσεις και διευκρινήσεις, αλλά γενικά να δούμε τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου. Ο καταρχήν στόχος είναι αυτός. Θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο πρόεδρος της ΕΣΥΕ, ο κύριος Καρανίκας. Θα έρθει στην εκδήλωση, στη διευρυμένη συνεδρίαση, για να μπορέσουμε έτσι ώστε να κάνουμε μια καλύτερη ενημέρωση του εμπορικού κόσμου για τα προβλήματά του, αλλά και τις λύσεις του. Καλούμε όλο τον εμπορικό κόσμο να παρευρεθεί σε αυτήν τη συνεδρίαση. Είναι μια ανοιχτή συνεδρίαση. Θέλουμε να την καθιερώσουμε, στόχος του επιμελητηρίου είναι να την καθιερώσει να γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική περιοχή. Είναι μια πρωτοβουλία του επιμελητηρίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο των Σερβίων, που είναι μια νέα διοίκηση και τους ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία, καθώς είναι και μια πρωτοβουλία με το εμπορικό τμήμα του επιμελητηρίου, όπου ο πρόεδρος είναι ο κύριος Ιωαννίδης Αδάμ και θέλω να τον ευχαριστήσω προσωπικά γιατί ασχολήθηκε πάρα πολύ καιρό έτσι ώστε να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Στα πλαίσια της εξωστρέφειας και των δράσεων του επιμελητηρίου διοργανώνουμε για πρώτη φορά μία συνάντηση με όλους τους εμπορικούς συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Στη συνάντηση αυτή έχουν ενημερωθεί ήδη οι πρόεδροι και οι σύλλογοι από εμένα προσωπικά για τον σκοπό μας, ο οποίος είναι να ακούσουμε τα προβλήματά τους καταγεγραμμένα, ώστε να μπορούμε να τα αξιολογήσουμε, να εκθέσουμε και να παρουσιάσουμε εναλλακτικές απόψεις και προτάσεις και στη συνέχεια να παράξουμε αποτελέσματα προωθώντας τα σε τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, με απότερο σκοπό την κυβέρνηση. Το εμπόριο έχει πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι εποχές έχουν αλλάξει και είναι επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστούμε και εμείς στα νέα αυτά δεδομένα. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τα κέρια προβλήματά τους αλλά και να προτείνουμε τρόπους για βελτίωση. Είναι προσκεκλημένοι όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι και όλος ο εμπορικός κόσμος της περιοχής την Τετάρτη στις 11 Σεπτεμβρίου στα Σέρβια. Είναι μια ευκαιρία για να γνωριστούμε και να συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα και τις ανάγκες μας. Από εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Σερβίων ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η ιδέα μας για μια συνάντηση όλων των εμπορικών συλλόγων του νομού Κοζάνης πραγματοποιείται. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Επιμελητήριο Κοζάνης και το Εμπορικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Κοζάνης, ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Νίκο Σαρή και τον υπεύθυνο του Εμπορικού Τμήματος κ. Ιωαννίδη Αδάμ, που υιοθέτησαν την ιδέα μας αυτήν και την ανέπτυξαν. Έτσι καταφέραμε να υλοποιηθεί. Εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Σερβίων, θα ήθελα να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η ιδέα μας για μια συνάντηση όλων των εμπορικών συλλόγων του νομού πραγματοποιείται. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Επιμελητήριο Κοζάνης και